Το παράκανε και ο Σταύρος Ζαλμάς στο Hello, γιατί, κύριε Ζαλμά μου, εγώ δεν θα μίλαγα έτσι για μια δουλειά που κάνω. Τι εννοώ? Στην ερώτηση αν προβληματίστηκε μέχρι να πει το ναι στην καθημερινή σειρά του Αντένα, απάντησε πως αν ζούσαμε σε εποχή ειρήνης, πιθανώς να μην έκανε καθημερινό σύρμα. Έστω να αφήσαμε ήσυχο το Σάκη, κάτι γι' αυτό. Τώρα θα μας μιλήσει και η Μαρία Μπεκατόρου. Σύντησα. Και η Μαρία Ηλιάκη. Και η Ηλιάκη μαζί. Και η Μπέτη Μαγκύρα. Και ο Σταύρος Ζαλμάς. Ο Σταύρος Ζαλμάς είπε, είπε ο άνθρωπος εντάξει, ότι αν, αν ζούσαμε σε εποχή ειρήνης, εννοεί σε εποχή που δεν υπάρχει αυτή η τεράστια οικονομική κρίση στον κόσμο, ότι ίσως πιθανώς, λέει ο άνθρωπος, να μην έκανε καθημερινή σειρά. Δηλαδή ότι αυτό που ζούμε σήμερα δεν αφήνει περιθώρια για επιλογές. Άρα λοιπόν ότι η οικονομική ανάγκη στην οποία βρίσκονται οι ηθοποιοί τους αναγκάζει να κάνουν πράγματα που πιθανόν αν δεν είχαν αυτή την... την πίεση, την οικονομική, τους αναγκάζει να κάνουν πράγματα που ίσως να μην τα έκαναν κάτω από άλλες συνθήκες. Είναι σαν να μην το αρέσει δηλαδή αυτό που κάνει, το καθημερινό. Αλλά το κάνει αυτό ίσως να υπονοεί. Δεν θα ήταν πρώτη επιλογή. Δεν θα ήταν η πρώτη επιλογή, ναι. Θα διαφωνήσω με τον κύριο Ζαλμά. Εγώ βρίσκω αυτό το σύρ πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολλές στιγμές. Το βλέπω ανελιπώς. Το έχουμε καταλάβει όλοι. Είναι η καινούργια σου μανία. Είναι η καινούργια μου μανία. Αντικατέστησε την κλεμμένη ζωή. Να ηρεμήσει λίγο η Ρένια Λουιζίδου. Τέλος κλεμμένη ζωή, πάντα επεισόδια. Τελείωσε, ναι, το είδα όλο. Τώρα περιμένω πώς και πώς. Αυτό που λες είναι το οποίο περιέχει ο κύριος Μπισμπίκης. Το στιγμές. Ο κύριος Μπισμπίκης. Αυτό. Και περιμένω πώς και πώς από αύριο θα αρχίσουν να παρελάβουν, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, Μερούλα μου, οι ηθοποιοί των στιγμών. Ξεκινάμε με την Μπέση Μάλφα, μετά έχει ο κύριος Νινιός. Και θα τους βάλουμε εδώ κάτω όλους και θα κάνω πάρα πολλές χαρές μεγάλες έχω. Πού θα έρθουν όλοι οι ηθοποιοί των στιγμών και θα έχουμε τη χαρά να μιλάμε. Εντάξει, ο Ζαλμάς είναι ειλικρινής βέβαια. Εντάξει, λέει την άποψή του άνθρωπος, λέει ότι αν δεν υπήρχε αυτή η οικονομική ανάγκη, ίσως και να μην έκανα καθημερινή σειρά. Αλλά γιατί οι καθημερινές σειρές είναι κάτι που οι ηθοποιοί το θεωρούν λίγο έτσι. Να έχουν ενοχές νομίζω. Νιώθουν λίγο περίεργα με τις καθημερινές. Ναι. Ίσως επειδή γυρίζονται λίγο γρήγορα και θεωρούν ότι δεν μπορεί να δοθεί ποιότητα. Όχι, παιδιά, σε αυτό που κάνουν. Και καλά λένε όλοι σαπουνόπερα, το οποίο δεν ισχύει όμως. Δηλαδή υπάρχουν όντως σαπουνόπερες, υπάρχουν όμως και σειρές που δεν κάνουν σαπουνόπερα. Τους πιάνει αυτό το ενοχικό. Ενοχικό είναι τελείως. Ότι είναι για κάποιους παρουσιαστές οι πρωινές και οι μεσημεριανές εκπομπές. Το έχετε παρατηρήσει. Εγώ δεν θα έκανα πρωινάδικο. Εγώ δεν θα έκανα μεσημεριανή εκπομπή. Γιατί, παιδιά, η δουλειά δεν είναι ντροπή. Όλες οι εκπομπές είναι καλές ανάλογα με το πώς τις παρουσιάζεις και όλες οι σειρές είναι καλές ανάλογα με το σενάριο και με το πόσο καλός το οποίο είσαι. Φυσικά. Μην κοιτάτε εκπομπή. Εδώ ολόκληρο Νινιός παίζει στις στιγμές. Μην κοιτάτε που την εκπομπή την παρουσιάζουμε χάλια εδώ πέρα. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα παρουσίαση εκπομπών, α πούμε. Τώρα, μην κοιτάτε εμά τώρα που είναι. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο μόνο θέμα, να σας πω για την προσφορά μας, για το δωράκι το υπέροχο που δίνουμε